να μην ξεκινήσω από την επικαιρότητα. Ναι. Αυτό που συνέβη πριν από λίγες μέρες μέσα στο λογαριασμό σου, που κάποιος σου έστειλε μήνυμα, ναι, προκλητικότατο μάλιστα, και όλες και πολύ ομάς το έστειλε. Ναι. Τσεκάρω συχνά τα μηνύματα στο Instagram, γιατί μου στέλνει πολλοί κόσμος και προσπαθώ να απαντάω όσα είναι σωστά. Και είδα αυτό το μήνυμα και δεν πίστευα αυτό που διάβαζα. Χρειάστηκε να διαβάσω τουλάχιστον 10 φορές και δεν καταλάβαινα, λέω, κάτι πήρα λάθος, κάτι παρεξήγησα. Μου είχαν κοπεί τα γόνατα και μου ήρθε έτσι, ήταν στο πιάτο. Εμένα με σόκαρε. Μπορούμε να θυμηθούμε το περιεχόμενο του μηνύματος, το έχουμε να το δούμε, ή θες να μας το πεις εσύ τι ακριβώς σου έγραφε? Έγραφε διάφορα, τα οποία εντάξει δεν λέγονται, είχα κρύψει και αρκετά, και μου έδινε 3.000 ευρώ για να... Για να κάνετε σεξ. Ναι. Εσύ πάτησες να δεις αν αυτός ο λογαριασμός είναι ενεργός, αν είναι αληθινός, αν έχει όνομα? Ήταν κανονικός λογαριασμός, δεν ήταν κάτι fake. Και μάλιστα ήταν και ένα νεαρό παιδί, το οποίο δεν περιμένεις ότι θα ζητήσει κάτι τέτοιο. Εσένα η άμεση κίνηση που έκανες μετά ήταν να το δημοσιοποιήσεις αυτό? Ναι, το έκανα. Και καταλαβαίνω κιόλας από τη μορφή που έχεις δεχτεί το μήνυμα ότι εσύ δεν τον ακολουθείς αυτό. Όχι. Έτσι. Όχι, όχι. Σου τα έχει στείλει στα μηνύματα τα μαζικά, ναι, αυτά που στέλνει ο κόσμος που δεν τον ακολουθείς. Δεν είσαστε σε διαδικτυακή επαφή, ας πούμε. Μπήκε στον κόπο να του απαντήσεις? Δεν νομίζω ότι χρειάστηκε, αλλά μετά το story που έβαλα έστειλε και άλλο μήνυμα. Mm-hmm. Το οποίο έλεγε ότι δεν έπρεπε να το δημοσιεύσω. Μπα. Ότι ευχαριστεί που έκρυψα τη φωτογραφία του και μου έδινε και άλλα 2.000 για να μου αλλάξει τη γνώμη. Ξανασοκαρίστηκα, αλλά δεν θα μπω στη διαδικασία να το απαντήσω κιόλας. Είναι κάτι πολύ χαμηλού επίπεδου το να ζητάει κάποιος κάτι τέτοιο. Και γενικά ήθελα να το βγάλω και προς τα έξω, γιατί υπάρχουν και άλλα κορίτσια τα οποία δέχονται τέτοιες προτάσεις και δέχονται και γενικά και σεξουαλική παρενόχληση και bullying και δεν μιλάνε για αυτά γιατί ντρέπονται. Δεν πρέπει να ντρεπόμαστε για αυτά και πρέπει να μιλάμε. Και αυτό έκανα και εγώ. Είχες αντίδραση από τους followers σου όταν έβγαλες το μήνυμα? Μου στείλανε... Με αυτό το συγκρατημένο σχόλιο θα έλεγε κάτι. Δηλαδή, λες μην ψάχνετε το πληρωμένο σεξ, βρείτε και κάποιον να σας αγαπήσει. Δηλαδή, έχει και ένα ρομαντισμό η απάντησή σου μέσα σε όλο αυτό. Προσπαθώ να πω το σωστό και να μην είναι τόσο ανώμαλο όλο αυτό που κάνουν, γιατί εγώ έτσι το βλέπω τουλάχιστον. Ναι, γενικά μου στείλανε και πολλά κορίτσια τα οποία είχαν δεχτεί και άλλες καταστάσεις.